αναστάτωση το πρωί στην περιοχή του Μασταμπά, στη θέα συνεργείου, το οποίο θα προχωρούσε στην απομάκρυνση ενός επικίνδυνου πεύκου, με δημότες ωστόσο να έχουν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα, καθώς ζήσανται για απόψεις για την τύχη του δέντρου. Ήρθε συνεργείο του Δήμου και οι μισοί έλεγαν κλάδευση και οι άλλοι έλεγαν έχει αποφασιστεί κοπή. Έχουμε το χαρτί στα χέρια μας γιατί το ζητήσαμε αυτό της μικρής κλίμακας και αναφέρει κοπή. Εμείς θέλουμε να επανεξεταστεί και αν το δέντρο δεν είναι υγιές, να κοπεί αν πρέπει να κοπεί. Αν όμως μπορεί να γίνει κάτι άλλο και να το δουν σφαιρικά επιστήμονες από όλες τις απόψεις, γιατί μιλάμε για αστικό τοπίο και μιλάμε για ένα δέντρο που είναι πάνω από 100 ετών. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να κοπεί το δέντρο. Γιατί όπως βλέπετε έχει πάρει πολύ επικίνδυνη κλίση, είναι πολύ βαρύ το δέντρο. Έχει κλαδευτεί από μια πλευρά λόγω του ότι υπάρχουν τα σύρματα πάνω. Τέλος πάντων, το δέντρο πρέπει να κοπεί. Εγώ βγαίνω από εδώ και όχι μόνο εγώ, και άλλοι έννοι της πολυκατοικίας. Περιμένουμε εδώ για να αδειάσει το ρεύμα, να μπούμε στο ρεύμα μας. Και εδώ, όταν βγαίνω με το αυτοκίνητο, εδώ. Τρέμετε. Εδώ τρέμω. Εδώ τρέμω. Είναι δυνατόν αυτό το δέντρο να παραμείνει? Ας φυτέψουν κάποιο άλλο. Λίγο μετά τις 9 το πρωί επικράτησαν στιγμές έντασης μεταξύ δημοτών και συνεργείου, με τους μένα υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί το ζήτημα και τους δένα υποστηρίζουν ότι υπάρχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την κοπή του επικίνδυνου πεύκου στην οδό Παλαιοκάπα, όπως και ενός Κυπαρισιού στην οδό Βάρνης. Κοιτάξτε, με αυτά που γίνονται, παντού όπου υπάρχουν δέντρα φοβόμαστε να περάσουμε. Καλό θα είναι να γίνεται έλεγχος. Εγώ δεν θέλω να κοπεί. Να καλαδευτεί. Να το φροντίσει η υπηρεσία πρασίνου, όπως θα φροντίσει, αλλά να μην κοπεί. Είμαι κατά της κοπής των δέντρων. Άλλη μόνο λίγο πράσινο έχουμε, το διαλύσαμε και αυτό. Θέλουμε πράσινο. Το κλαδεύουμε, το φτιάχνουμε και είναι μια χαρά. Άλλοι βλέπουν ότι είναι επικίνδυνο το δέντρο όμως. Εγώ δεν το βλέπω επικίνδυνο. Δεν είμαι ειδικός βέβαια, αλλά δεν το βλέπω επικίνδυνο εγώ. Αρκετοί δημότες δεν είχαν πληροφορηθεί τις εξελίξεις, ενώ άλλοι γνώριζαν για κλάδεμα και όχι για κοπή, όπως ανέγραφε σχετική ανακοίνωση πάνω στο δέντρο. Είχα στείλει την Τετάρτη το βράδυ που μας πέρασε ένα email και ζητούσα από το Δήμο να λάβει δράση εδώ, διότι μπορεί να πέσει αυτό να σκοτώσει κάποιον όπως τους προηγούμενους ανθρώπους, έτσι. Φοβάμαι όταν περνάω. Βέβαια αγαπάμε τα δέντρα, έτσι, τα αγαπάμε. Είναι πηγή χαράς, αισιοδοξίας, οξυγόνου. Τα θέλουμε τα δέντρα μας, όμως πρέπει να φροντίζονται τα δέντρα από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Δεν φροντίζονται λοιπόν τα δέντρα, με αποτέλεσμα να φτάνουν σε ένα χάλι και στο τέλος να τα κόβουμε. Ας το κόψουν σε ένα σημείο και ας αφήσουν το άλλο. Δεν είναι ανάγκη να το ξεριζώσουν. Τελείως να το κόψουν από τον πάτο. Αυτή είναι μια εύκολη λύση. Τα παρκαρισμένα οχήματα πέριξ του Πεύκου αποτέλεσαν εμπόδιο στις σχετικές εργασίες, με το συνεργείο να αποχωρεί από το σημείο, προγραμματίζοντας για άλλη μέρα την κοπή του δέντρου. Αλλά να κοπεί! Γιατί να μην κοπεί? Το βλέπετε εσείς επικίνδυνο? Βεβαίως. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, μαθητές του 3ου Λυκείου Ηρακλείου προχώρησαν σε κατάληψη, ενώ μεταξύ των ετοιμάτων ήταν η δρομολόγηση των διαδικασιών για την κοπή των δέντρων, τα οποία έχουν πάρει επικίνδυνη κλίση έξω από το σχολικό συγκρότημα.